Λοιπόν, κοντά μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Δραγασάκη. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Είστε σε μια μέρα με πάρα πολλά γεγονότα, βέβαια, και για την Μακεδονία μας και για το συλλαλητήριο, αλλά και με πολύ καλά νέα, κύριε Δραγασάκη, όπως αναπτύσσεται η δυναμική με εστίαση και φόκους, θα έλεγα, μετά τον Αύγουστο του 2018. Σε αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει και με όσα έχουμε ακούσει και από τον κύριο Στουρνάρα και από τον κύριο Τράκη, αν θα χρειαστούμε επιστολιπτική γραμμή κτλ. Και πώς ετοιμάζεται η Ελλάδα, βέβαια, να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Πράγματι, ζούμε μια συγκυρία που έχει προβλήματα, αλλά έχει και δυνατότητες για μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Εκείνο που ήθελα να σου πω στην αρχή είναι ότι το να μπει κανείς σε μια κατάσταση χρεοκοπίας είναι σαν να γυρνάει το διακόπτη. Ξαφνικά διαπιστώνουμε δεν μας δανείζει κανείς. Και τότε τρέχει κάποιος να βρει άκρη. Έτσι προέκυψαν τα μνημόνια, χωρίς να μπαίνουν σε βαθύτερες αιτίες. Η έξοδος όμως από μια κατάσταση χρεοκοπίας είναι μια διαδικασία σύνθετη, δύσκολη, με αγνώστους. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Για να το πω αλλιώς, εύκολα μπαίνεις στο τούνελ, δύσκολα βγαίνεις. Τώρα, είμαστε όμως στη φάση που νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να βγούμε οριστικά. Τι πρέπει να εξασφαλίσουμε. Τώρα, αν δείτε τα επιτόκια, η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί και πιστεύω θα βγούμε στις αγορές με καλό επιτόκιο. Όμως, τι μας εγγυάται ότι αύριο, σε ένα χρόνο, ας πούμε, μια παγκόσμια αναταραχή δεν θα αλλάξει το κλίμα. Το πρώτο λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ασπίδα ταμιακή, ένα ταμείο, ένα κουμπαρά, ο οποίος να είναι δικός μας, ο οποίος να έχει μέσα αρκετά χρήματα. Αν μπορέσουμε γύρω στα 18 με 19 δισεκατομμύρια, ούτως ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες των επόμενων ετών. Με ποια έννοια, εάν μεν οι αγορές το επιτρέπουν να δανειζόμαστε, εάν κάτι συμβεί, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση, να μην χρειάζεται να τρέχουμε πάλι πίσω στους θεσμούς, να υπογράφουμε μνημόνια κλπ., αλλά να μπορούμε να καλύψουμε την όποια ανάγκη έχουμε από αυτό το ταμείο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι πρόγραμμα για το μετά. Δηλαδή, μετά τα μνημόνια, τι πρόγραμμα εφαρμόζουμε. Και όταν λέω μετά τα μνημόνια, πώς σήμερα, διότι μιλάμε τώρα, τελειώνουμε τον Αύγουστο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους εαυτούς μας και για τη χώρα, αλλά και για τους ξένους. Διότι υπάρχει, ξέρετε, μια συσσωρευμένη κρίση, έλλειψη εμπιστοσύνης. Σου λέει, μήπως γυρίσετε στα ίδια, μήπως πάλι γίνεται τα ίδια που γινόταν παλιά. Μα δεν ακούσαμε και τον κύριο Χουλιαράκη που έλεγε, παιδιά, υπάρχει κίνδυνος. Μην ανοιχτούμε το 18 εν όψη και του εκλογικού έτους και αρχίσουμε και ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Ναι, οι υπουργοί οικονομικών μας θυμίζουν ότι πρέπει να είμαστε μέσα στα όρια. Βέβαια, εντάξει, το τρίτο μετά είναι να συμφωνήσουμε το πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσουμε μετά το μνημόνιο στην Ευρώπη. Πρέπει να εξασφαλίζει μια λειτουργία βιωσιμότητας, ανάπτυξης. Η ανεργία μας, παρόλο που μειώθηκε πάρα πολύ ψηλά, πρέπει να δούμε τι είδους επιτήρηση θα υπάρχει. Προφανώς δεν θα είναι επιτήρηση σημερινή. Μπορεί να είναι κάτι που να συμφωνούμε τους στόχους, ότι πρέπει να είναι ο στόχος έτσι. Αλλά το πώς θα επιτυχάνουμε το στόχο θα είναι δική μας υπόθεση. Και επομένως να υπάρξουν κάποιες ανάσες για την κοινωνία, διότι έχει κουραστεί πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια, 7-8 χρόνια, διαρκώς λιτότητα και σκληρή λιτότητα, έχει δημιουργήσει μεγάλα ρήγματα στην κοινωνία, τα οποία πρέπει να αρχίσουμε τα... Ναι. Βέβαια, έχει αρχίσει κάτι να γίνεται, αλλά... Κύριε Πρόεδρε, να τα δούμε όμως κομμάτι-κομμάτι, τμήμα-τμήμα, εξειδικευμένα, γιατί κάνατε λόγο στην αρχή για ένα καλό επιτόκιο. Το καλό επιτόκιο της τάξης ποιου μεγέθους είναι? Το καλό επιτόκιο είναι πάντα, υπάρχει το καλύτερο. Μιλάμε ότι σήμερα, ας πούμε, τα επιτόκια για να δανειστούμε ως κράτος είναι χαμηλότερα από αυτά που δανειζόμαστε το 2007-2006. Με αυτή την έννοια θεωρείται καλό. Δηλαδή, έχουμε πάει σε επίπεδα πριν την κρίση. Αλλά η έμφαση δική μου είναι εξής. Μην επαναπαυθούμε στο καλό κλίμα σήμερα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να συμβούν και εξωγενή πράγματα, γεγονότα. Μια κρίση στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί, δυστυχώς. Βλέπουμε και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που είναι πέριξη του 1,20 και πολλοί αναλυτές λένε ότι μπορεί να βρεθεί και πιο υψηλά και αυτό μπορεί να δημιουργήσει νομισματικό πόλεμο. Με αυτή την εντολή, όταν σχεδιάζει κανείς μια πολιτική, πρέπει να σκέφτεται και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά ενδεχόμενα. Σύμφωνα. Όταν έχουμε λοιπόν εμείς ένα ταμείο, δηλαδή αν το είχαμε αυτό το 2010. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες, να περάσει ο πανικός και μετά να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Άρα αυτό είναι το πρώτο το οποίο λέω είναι καινούριο στοιχείο. Βέβαια αυτό κάναν και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, έτσι βγήκαν και αυτοί. Αλλά εγώ αποδίδω σημασία σε αυτό, διότι αν το έχουμε. Τι θα συμβεί τώρα, εάν οι αγορές μας επιτρέψουν να δανειστούμε κανονικά, το ταμείο θα υπάρχει.
θα υπάρχει, θα είναι μια εγγύηση εκεί ότι και αργότερα, αν κάτι συμβεί, έχουμε ένα κουμπαρά δικό μας να μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και με μια άλλη εκδοχή, δηλαδή να υπάρχει δίπλα μια πιστολιπτική γραμμή, αλλά χωρίς αυτό να συνδέεται με κάποιο είδος μνημονίου. Πράγματι συζητήθηκε αυτό, συζητείται μάλλον, και το έχουμε απορρίψει. Για ποιο λόγο? Μάλλον τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνουμε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους, ότι υπογράφουμε μια συμφωνία, ένα είδος μνημόνιο θα ήταν πάλι αυτό. Δεν θα πάρουμε δάνειο, αλλά θα πάρουμε την υπόσχεση ότι αν χρειαστούμε λεφτά, ναι, υπάρχει, θα υπάρχει μήπως κάπου. Εδώ έχουμε τα εξής δύο μειονεκτήματα. Επιστρέφουμε στα μνημόνια πάλι. Διότι μπορεί να μην είναι μνημόνιο όπως το σημερινό, αλλά όταν δώσει το δικαίωμα στον άλλον να σου βάλει όρους, είναι προφανές ότι θα σου βάλει τους όρους που ο ίδιος επιθυμεί. Αλλά υποτίθεται ότι και ως κοινωνία, θέλω να πιστεύω και ως πολιτικές δυνάμεις, θέλουμε να βγούμε από τα μνημόνια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ζήσαμε εδώ φυσιολογικό, να έρχονται τα κλιμάκια να μας λένε πώς θα λύσουμε, ας πούμε, και δευτερεύοντα προβλήματα ακόμα. Αυτό είναι μια κατάσταση που, αν την αφήνουμε να παραταθεί, πάμε σε μια εξάρτηση πρωτοφανή. Άρα, το πρώτο είναι αυτό, ότι θέλουμε να φύγουμε. Πιστολιπτική γραμμή σημαίνει μνημόνιο, σημαίνει τρόικα. Το δεύτερο είναι το εξής. Η πιστολιπτική γραμμή θα σου την δώσουν για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Τέλειωσε λοιπόν η πιστολιπτική γραμμή. Και έχουμε ένα παγκόσμιο γεγονός. Μια παγκόσμια ανατάραξη, η κρίση. Ή ακόμα και πόλεμο, δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε. Τι θα κάνουμε τότε? Ξανά πίσω, νέα πιστοδυτική γραμμή, νέο μίνι μνημόνιο, όπως το λένε, πάλι, δηλαδή θα είναι αυτός ένας δρόμος που μπορεί να μας παγιδεύσει αιωνίως στην εξάρτηση. Άρα, απέναντι σε αυτό εμείς λέμε, να πάμε να σχεδιάσουμε μια αυτοδύναμη δυνατότητα εξόδου, να εξαρτάται από εμάς, και άλλα θέματα μπορεί να προκύπτουν, να τα δούμε στο τρίτο που σας είπα. Δηλαδή, το πρώτο είναι το ταμείο. Το ταμείο, αυτός ο κουμπαράς. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμά μας, το δικό μας πρόγραμμα. Τι αλλαγές θέλουμε εμείς να κάνουμε, τι θα κάνουμε τους μισθούς, τι θα κάνουμε τη φορολογία, εντός των ευρύτερων δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει. Και το τρίτο είναι το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούμε ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, μας προκύπτουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο κύριος Στουρνάρας, και βεβαίως πίσω τον κύριο Στουρνάρα, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη, αλλά και ο Τόμας Βίζερο, ο απερχόμενος του Eurowacker Group, ο οποίος είπε ότι αν δεν θέλει κάποιος χριστουγεννιάτικο δώρο για τη γραμμή επιστολιπτικής στήριξης, δεν του το δίνεις. Φαίνεται ότι επιμένουν με τεχνοκρατικούς όρους ότι η Ελλάδα το χρειάζεται να το έχει στη φαρέτρα της. Εσείς γιατί το αρνείστε αυτό? Καταρχήν να εξηγήσω, στην Ευρώπη είναι πολύ κεντρικό το σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν δυνάμεις που θέλουμε να βγούμε από τα μνημόνια και μας στηρίζουν. Υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες θέλουν να μας κρατήσουν εκεί για άλλους λόγους κλπ. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Στουρνάρας ταυτίζεται με αυτές τις δυνάμεις. Λέω όμως, και μας δώσει, να το πω γενικότερα, η κυβέρνηση ακούει τα πάντα. Όλες τις απόψεις ακούει. Μήπως θεωρείτε με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε καλύτερη επιτόκια? Τι εννοούν οι άλλοι? Εγώ δεν θα ερμηνεύσω το άλλο. Θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση ακούει όλες τις απόψεις, τις μετράει με βάση το ευρύτερο κοινωνικό και εθνικό συμφέρον και αποφασίζει. Δεν χρειάζεται δραματική τόνη. Στην Ελλάδα παίρνει μια. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Οι κεντρικοί τραπεζίτες λένε διάφορα. Προχθές άκουσα τον κύριο Βάιτμαν, τον κεντρικό τραπεζίτη της Γερμανίας, να ασκεί κριτική στις απόψεις της Κομισιόν για το πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη. Η κυρία Μέρκελ όμως με τον κύριο Σούλτς ήταν άλλα πράγματα. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα ορισμένες φορές η αντιπολίτευση γαντζώνεται από απόψεις που λέει κάποιος άλλος, ίσως επειδή έχει δικά της κενά, και έτσι δημιουργείται ένας θόρυβος. Άρα, για να συνοψίσω, η επιστολιπτική γραμμή σημαίνει για μας νέα μνημόνια και δεν τα θέλουμε. Σημαίνει ανασφάλεια για το μέλλον και αυτό δεν το θέλουμε. Τρίτον, αυτό που εμείς προτείνουμε είναι αυτό που δοκιμάστηκε και στην Πορτογαλία και στην Ελλαδία και σε όλες τις χώρες. Άρα πάμε σε κάτι δοκιμασμένο και ασφαλές. Και γι' αυτό πιστεύω και η Τράπεζα της Ελλάδας θα αποσύρει αυτή την πρόταση. Αυτή η δυνατότητα στην οποία να προσανατολίζεστε, να πάμε με δικές μας δυνάμεις μετά τον Αύγουστο του 2018, θεωρείτε για ποιο χρονικό έβρος θα μπορούμε να έχουμε αυτό το μαξιλάρι? Πολύ καλό ερώτημα. Όταν είχαμε μπει στο ευρώ, αν θυμάστε, υπήρξε τότε έτσι μια παγκυρικό κλίμα, ότι μπαίνουμε στο ευρώ, μπαίνουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον κλπ. Τι αποδείχθηκε όμως? Ότι αυτό το ασφαλές περιβάλλον έχει κενά. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό σύστημα δανειστής ίστατης ανάγκης. Κάτι συμβαίνει. Τι κάνω τότε? Μνημόνια πάντα? Όχι.
Όσο λοιπόν δεν υπάρχει δανειστής ύστερα της ανάγκης, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το ταμείο που λέγαμε πριν έπρεπε να το είχαμε κάνει, πρέπει να το κάνουμε τώρα και πρέπει να το έχουμε πάντα μέχρι ότου καλυφθεί αυτό το δομικό έλλειμμα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά, ανά πάσα στιγμή ζούμε και σε μια περιοχή, είμαστε πόλο σταθερότητα τώρα εμείς ως χώρα και είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή που έχουμε πετύχει, αλλά το περιβάλλον μας είναι πολύ ασταθές. Άρα σε αυτό το κλίμα η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το ταμείο να το φτιάξουμε, ας μείνει αχρίαστο και ας το έχουμε εκεί δίπλα. Από και να κάνουμε και ένα νόμο. Από πού θα βρούμε τα χρήματα, είναι πολλά τα χρήματα. Και να κάνουμε και ένα νόμο, πρέπει να κάνουμε, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό για άλλους σκοπούς. Μην αρχίσουμε δηλαδή, πάρε μια φέτα, δώστε εδώ. Διότι αυτό το ταμείο πρέπει να είναι ταμείο ύστατης ασφάλειας. Τώρα, πού θα το βρούμε τελικά? Είναι μεγάλο το ποσό των 18 δις και σε μια χώρα η οποία εξακολουθεί να δανείζεται ή να έχει ακόμη ανάγκη δανεισμού από επιτόκια στο 0,1%. Αυτά τα χρήματα από πού θα τα αντλήσουμε? Ένα στοιχείο που ξέχασα να σας πω ήδη είναι ότι αυτό που συζητάμε το έχουμε συμφωνήσει. Δηλαδή, αν δείτε την απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου του 2017, στην τελευταία παράγραφο αναφέρει το θέμα ότι οι δόσεις που θα πάρουμε τώρα θα είναι μεγαλύτερες, ούτως ώστε πέρα από τις άμεσες ανάγκες που έχουμε, ναι, ένα κομμάτι να πηγαίνει σε αυτό το ταμείο. Ήδη οι δόσεις που θα πάρουμε τώρα, 1,9 δις, περίπου 2 δις, θα πάνε σε αυτό το μαξιλάρι. Άρα με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουμε να πάρουμε 9 δις. Δηλαδή τα 9 δις είναι από το δάνειο των 86 δις που δεν χρησιμοποιήθηκε. Στην ουσία από εκεί θα πάρουμε 9 δις να τα βάλουμε στο ταμείο. Η προσπάθεια για έξοδο στις αγορές μπορεί να είναι μια δεύτερη πηγή? Ο δεύτερος είναι αυτός τρόπος. Από ό,τι φαίνεται, με τις αγορές δεν πρέπει κανείς να προβλέπει, διότι θυμάστε τι έγινε το 2014 επί κυβερνήσεως του κ. Σαμαρά. Έγινε μια επιτυχής έξοδο τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, το 2014. Τον Αύγουστο που έγινε προσπάθεια, ήταν ατυχής, διότι στο μεταξύ μια τράπεζα στην Πορτογαλία κλπ. Άρα, 9 δις περίπου θα πάρουμε μέσω της συμφωνίας με τους δανειστές και εκτιμούμε τώρα, αυτό είναι εκτίμηση βέβαια, ότι θα μπορούσαμε άλλα 9 δις να έρθουν μέσω δοκιμαστικών, ας πούμε, προσπαθειών που θα κάνουμε τώρα. Ναι. Άρα, εκεί από κεφάλαια για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που δεν χρειάστηκαν, αυτά τα έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχουμε χάσει. Είναι το δάνειο το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Υπάρχει λόγος. Τώρα, να δούμε λίγο την έξοδο. Γιατί και η Κριστίν Λαγκάρντ, με δήλωσή της, έκανε λόγο για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται στην Ελλάδα χωρίς ημερομηνία λήξης, αλλά και επεσήμανε την δική της. Από τη δική της πλευρά, βεβαίως, που είναι η διευθύντρια του Δέλτα Νιτάφ, ότι έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις η Ελλάδα και έναντι του Δέλτα Νιτάφ και το Δέλτα Νιτάφ που δεν έχει μπει ακόμα στο πρόγραμμα. Με το Δέλτα Νιτάφ, τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Με το Δέλτα Νιτάφ υπάρχει μια βεβαιότητα, διότι πρέπει το ίδιο να πάρει μια απόφαση. Αλλά το πρόβλημα έχει χάσει τη δραματικότητά του για τον εξής λόγο. Είμαστε Ιανουάριο, το Δέλτα Νιτάφ θα αποφασίσει το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Για ένα πρόγραμμα που λύγει τον Αύγουστο του 2018. Δηλαδή, ό,τι και να αποφασίσει το Δέλτα Νιτάφ, αφορά τώρα πια κάποιους μήνες. Με αυτή την λέω, δεν έχει χάσει έτσι τον τόνο το δραματικό που είχε παλιά. Εάν το Δέλτα Νιτάφ μείνει, υποτίθεται ότι θα μείνει μόνο εάν η ρύθμιση του χρέους θα είναι πιο έτσι, ευνοϊκή από ό,τι την περιμένουμε. Ναι, δηλαδή, επειδή εμείς ως Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, ήθελε το Δέλτα Νιτάφ, με αλλαγή στάσης της κυβέρνησης, να παραμείνει, γιατί το είχαμε σύμμαχο στην γενικότερη και ευρύτερη συζήτηση περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό? Δηλαδή, να έχεις το Δέλτα Νιτάφ και να μην έχεις ένα αποτέλεσμα στην αναδιάρθρωση του χρέους, δεν έχει νόημα. Για την ιστορία να πω ότι η δική μας θέση όταν άρχισε η κρίση, εμείς δεν θέλαμε Δέλτα Νιτάφ. Θεωρούσαμε ότι η κρίση της Ελλάδας είναι κρίση και του ευρώ. Και απαιτούσαμε να υπάρξει μια λύση ευρύτερη ευρωπαϊκή. Εντάξει, αυτό αφορά το παρελθόν. Τώρα, η θέση της κυβέρνησης είναι απλή. Το Δέλτα Νιτάφ, είτε αν είναι να μείνει με τρόπο που να βοηθάει. Να βοηθάει την έξοδο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, κύριε Πρόεδρε? Ο τρόπος είναι να μην προβάλλει νέα αιτήματα, να μείνουμε σε ό,τι έχουμε συμφωνήσει και αν μπορεί να βοηθήσει και να σπρώξει, να έχουμε μια καλή λύση για το χρέος. Αυτά το ίδιο έλεγε. Αυτό και το λέω αυτό, δεν έχω λόγους να ανησυχώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά που είδαμε στο παρελθόν με υποχρεώνουν να κάνω αυτή την τοποθέτηση. Διότι και παλιά
πηγαίναμε και ξαφνικά ερχόταν ο κύριος Τόμψεν και ανακάλυπτε το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, χρειάζεται μία προσοχή, όπως είπα στην αρχή. Είναι, η έξοδος δεν θα είναι γύρισμα διακόπτη, θα είναι μια διαρκής προσπάθεια και θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να πω και κάτι. Με καλύτερες προοπτικές. Ναι, να πω και κάτι πολιτικό. Εντάξει, έχουμε διαφορές στα κόμματα και βεβαίως υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι και η δημοκρατία. Αλλά σε κάποια θέματα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο να βγούμε από τα μνημόνια, στο να πετύχουμε καλύτερους όρους για το χρέος, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ή της κυβέρνησης μόνο. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, κλείνουμε μεθαύριο 3 χρόνια από την πρώτη εκλογή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, δεν θέλατε, δεν κουβεντιάζατε για την παρουσία του ΔΝΤΑΦ στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρόγραμμα. Το αποδεχτήκατε αργότερα. Τώρα λοιπόν λέει η Christine Lagarde και ο κύριος Τόμψεν ότι πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Ποτέ δεν τους είδαμε να επιβάλλουν την άποψη αυτή, εφόσον τους στέλαμε συμμάχους σε αυτήν την κίνηση, να επιβάλλουν την άποψή τους προς το Βερολίνο για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ ήθελα να εννοούσα το εξής και το κλείνω αυτό το θέμα. Φανταστείτε την εξής εικόνα. Στο Λονδίνο έχει πάει ο κύριος Τσακαλώτος και μιλάει σε επενδυτές και τους λέει να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Δίπλα είναι ο κύριος Χουλιαράκης, παραδίπλα είναι ο κύριος Τουρνάρας, παραδίπλα είναι, ας το πω, εκπρός του ΣΕΒ. Αυτοί όλοι πρέπει να λένε την ίδια γραμμή στο κεντρικό θέμα. Ας έχει καθένας διαφορετικές απόψεις στο ένα ή το άλλο ζήτημα. Αυτό εννοούσα, ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συνεννόηση στο να βγούμε και βλέπουμε μετά. Ναι, γιατί έχουμε 3,5% φέτος, μέχρι και το 22, 5 χρόνια με υψηλό πλεόνασμα, 3,5%. Αυτό πώς θα το πετύχουμε σε σχέση και με την αναδιάρθρωση του χρέους, με ένα υψηλό πλεόνασμα, το οποίο το ΔΝΤ αυτό έχει ζητήσει. Το θέμα μας είναι, εφόσον με ρωτάτε αυτό, για μας ο τελικός στόχος είναι η μείωση της ανεργίας, η αποκατάσταση των αδικιών και η αντιμετώπιση, η καταπολέμηση, διότι είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, των ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν, η ανάπτυξη σε νέες βάσεις. Ο κύριος Βίζες, που είπατε πριν, είπε και κάτι άλλο σωστό. Λέει, βγαίνετε από την κρίση. Επουλώσατε τις πληγές σας. Τις αιτίες που δημιούργησαν την κρίση θα τις ενερευνήσετε ποτέ? Αυτό κανένα μέσο ενημέρωση δεν το είπε. Άρα, θα πρέπει να προχωρήσουμε τέτοιο τρόπο που να μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ταχύτερα τα προβλήματά του. Παραδείγματος χάρη, το ότι μειώσαμε την ανεργία από 26-27 που ήταν στο 20% σε συνθήκες όχι ανάπτυξης χειρής ακόμα, είναι μια επιτυχία. Αλλά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι το ότι η ανεργία παραμένει στο 20%, το ότι ακόμα υπάρχουν Έλληνες στο εξωτερικό που δεν μπορούν να έρθουν, το ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε συνθήκες πολλές φορές μοιάζουν με εργασιακή ζούγκλα, διότι οι νόμοι οι εργατικοί έχουν καταπατηθεί. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα έλεγα με μία έννοια, το πραγματικό έργο αρχίζει τώρα. Μάλιστα. Μέχρι τώρα διαχειριζόμαστε τη μιζέρια και όλο αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί. Θα ήθελα να γυρίσουμε στο θέμα των τραπεζών και εν όψη των stress test, κύριε Δραγασάκη. Υπάρχει ένας στόχος για το 19 και θέλω να αναφερθώ στα κόκκινα δάνεια, να κατέβει στα 60 δις. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους πληστηριασμούς, έχουμε τα κουρέματα, αυτά που κάνουν οι τράπεζες. Ο ρυθμός που γίνονται όλα αυτά για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, να κατέβουν δηλαδή στα 60 δις, είναι 40 δις διαφορά, σας ικανοποιεί ώστε να αποφύγουμε μία άλλη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών? Εδώ έχουμε δυστυχώς ένα δράμα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι κατάματα, διότι από τη μια έχει το δράμα του ανθρώπου που χρωστάει και δεν μπορεί να πληρώσει, διότι άλλαξε τις συνθήκες, έχασε τη δουλειά του, έχασε το εισόδημά του, μειώθηκε το εισόδημά του. Έχουμε ανθρώπινα δράματα πίσω από ορισμένα δάνεια. Και έχει στην ίδια περίπτωση ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό, τα αυγατίζουν, να το πω απλά, τα επενδύουν στο εξωτερικό και έχουν εδώ τα δάνειά τους απλήρωτα. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα να ξεχωρίσει κανείς την ήρα από το στάρι. Τους γνωρίζουν οι τραπεζίτες, οι τράπεζες, τα στελέχη, τα διευθυντικά, για να λέμε γενικά οι τραπεζίτες, τους γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που βγάλανε τα χρήματα στο εξωτερικό? Ορισμένους τους γνωρίζουν, ορισμένους μπορούν να τους μάθουν και άλλους πρέπει να συνοηθούμε. Όλες οι αρχές, ναι, και το Υπουργείο Οικονομικών και οι τράπεζες και οι τράπεζες της Ελλάδας και όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, πώς θα ενοποιήσουμε τις δυνάμεις που έχουμε και την ανάγκη να ενισχύσουμε και το θεσμικό προστάσιο, ίσως να φτιάξουμε την υπηρεσία του δημοσίου, λένε ορισμένοι, για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η μία πλευρά.
Η δεύτερη πλευρά όμως είναι ότι δυστυχώς λόγω της έντασης που πήρε η κρίση, της ύφεσης και της ανεργίας, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν ένα σωρό δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετούν. Άρα δεν είναι τράπεζες. Αν η τράπεζα δεν μπορεί να ανακυκλώνει το χρήμα και είναι παγιδευμένο σε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, δεν μπορεί να δώσει νέα δάνεια. Δεν κινδυνεύουν τώρα πια οι τράπεζες από ανακεφαλοποίηση. Δεν κινδυνεύουν. Έγινε εγκεφαλοποίηση του 2015, έγινε με πολύ αυστηρούς όρους, δηλαδή προβλέφτηκε εκεί το ενδεχόμενο ακόμα και να έχουμε ύφεση 3% κλπ. Αυτή τη στιγμή βεβαίως τα στρες γίνονται, αλλά οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι δεν θα προκύψουν νέες κεφαλαϊκές ανάγκες. Αλλά το πρόβλημα, όπως είπα, δεν είναι αυτό. Δεν προκύψαν νέες κεφαλαϊκές ανάγκες. Αλλά τα δάνεια είναι σωρός. Πώς θα δώσουν νέα δάνεια οι τράπεζες, εάν δεν υπάρξει ρύθμιση των παλιών? Με αυτή την έννοια, λοιπόν, βεβαίως μας απασχολεί το θέμα. Πρέπει να σου πω και το εξής. Εμείς είχαμε επεξεργαστεί, όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, στην ιδέα ενός ενδιάμεσου φορέα, ο οποίος θα έπαιρνε τα δάνεια από τις τράπεζες ή κάποια δάνεια. Η κακή τράπεζα. Θα, ναι. Δυστυχώς οι δανειστές τότε δεν το δέχτηκαν αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν συμφωνήσει αυτό που είπατε. Έχουμε συμφωνήσει στον αριθμό μείωση των δανείων μέχρι το 19. Τώρα η θέση μας είναι να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία που υπάρχουν, και ο εξοδικαστικός διακανονισμός και οι ρυθμίσεις που μπορούν να κάνουν τράπεζες και ό,τι άλλο, ούτως ώστε να δούμε το αποτέλεσμα. Εάν χρειαστούν και άλλα μέτρα, βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε ποια μπορεί να είναι αυτά, αλλά όποια μέτρα και να πάρουμε πρέπει να έχουν δύο συνιστώσεις. Τη κοινωνική συνιστώση, δηλαδή δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την κοινωνική πραγματικότητα. Και δεύτερον, την αναπτυξιακή. Δεν πρέπει να αφήσουμε να διαλυθούν, ας πούμε, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα παραγωγικό δυναμικό το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί. Πρέπει να οριστεί η λαϊκή κατοικία και η λαϊκή οικογένεια, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν οικογένειες που, αν πεταχθούν στον δρόμο από πληστηριασμού, θα είναι μεγαλύτερο το κόστος της πολιτείας να τους συντηρήσει για να τους ξαναβρει πάλι στέγη και να μπορέσει να τους συντηρεί. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έφερε ο κύριος Τσακαλώτος στη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή, για να κλείσουμε λίγο τα θέματα τα οικονομικά σιγά σιγά, που είπε ότι ανησυχεί αν δεν πιάσουμε αυτόν τον στόχο με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, να μας ζητήσει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα η περικοπή του αφορολόγητου. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό. Και μία απάντηση, κύριε Πρόεδρε, για το γεγονός ότι χάθηκε από την κυβερνητική ρητορική η απέτηση να ενταχθούμε στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης, το QE. Λοιπόν, ένα-ένα. Καταρχήν, να κλείσουμε το θέμα με τα τράπεζες, δάνεια, λέγοντας το εξής. Δυστυχώς, μερικές φορές, αντί να κοιτάμε έτσι να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά, όχι εσείς, υπάρχει μια τάση να τον τρομάζουμε, δηλαδή λαϊκή κατοικία. Διασφαλίζεται. Δεν έχουν πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Πώς να το κάνουμε? Να βρούμε το ζόρι να γίνονται? Όταν δεν γίνονται. Όμως λαϊκή κατοικία. Αυτό που γίνονται, αυτό που ορίζει και ο νόμος, ο Κατσέλη Σταθάκη. Δηλαδή, αρχίζουμε από 180.000 αντικειμενική αξία και φτάνει 300.000 για τετραμελή οικογένεια κλπ. Τι θέλω να πω εδώ? Υπάρχουν περιπτώσεις κάποιου μεγάλου που χρωστάει και έχει βάλει υποθήκη από το εργοστάσιο του μέχρι μία γκαστονιέρα. Έτσι. Και μπορεί να δει κανείς ότι μπήκε στον πληστηριασμό, ας πούμε, και μια γκαστονιέρα. Αυτό δεν σημαίνει πρώτη κατοικία. Εμείς έχουμε κάνει και ένα παρατηρητήριο, έχουμε δημιουργήσει και αυτά τα γραφεία ενημέρωσης δανειοληπτών. Καλούμε τον κόσμο, αν δει κάτι στραβό, να πάρει τηλέφωνο, να κινητοποιηθεί, να μας ενοχλήσει, διότι η πολιτική πρόθεση η δική μας, και από ό,τι δηλώνει και η τράπεζα για δικούς του λόγους, είναι να μην υπάρξει πρόβλημα με την πρώτη κατοικία. Υπάρχει περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης για αυτό το θέμα? Συγγνώμη. Νομοθετικής ρύθμισης για αυτό το θέμα, κάτι οριζόντια που ζητάμε. Εάν βρούμε τρόπο να ξεχωρίσουμε, αν βρούμε τρόπο να ξεχωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι, βεβαίως. Αλλά σας είπα, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα προστάσιο. Βεβαίως, εγώ κατανοώ το άγχος του ανθρώπου που μπορεί και από λάθος κάτι να συμβεί. Αλλά να μην ρίχνουμε, δηλαδή, λάδι στη φωτιά. Να βρούμε τρόπους να γίνουμε αποτελεσματικοί. Ο κόσμος που έχει το πρόβλημα δεν θέλει απλώς να του φωνάζουμε, να του δείχνουμε να κάνουμε το φόβο μεγαλύτερο. Θέλει να δει τρόπους αποτελεσματικότητας. Και αν λοιπόν εμείς ως κυβέρνηση αυτό μας ενδιαφέρει, αν υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, να το κάνουμε. Διότι... Αλλά υπάρχει και αυτό ανοιχτό το ενδεχόμενο. Στο αφορολόγητο τώρα, κύριε Πρόεδρε, που ανέφερε τώρα, ο κύριος Τσακαλώτος, δεν τον άκουσα που το είπε. Ενδεχομένως εντάσσεται το τρίτο που σας είπα. Δηλαδή, το πρώτο είναι να κάνουμε το ταμείο μας, τον κουμπαρά μας. Το δεύτερο είναι να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και το τρίτο μετά είναι τι γίνεται μετά. Τι γίνεται μετά. Εκεί στο τι γίνεται μετά, λοιπόν, στην ουσία θα είναι μια διαπραγμάτευση.
Γιατί εμείς δεν το ανοίγουμε ακόμα αυτό το θέμα? Δεν το ανοίγουμε ακόμα αυτό το θέμα διότι θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το χρέος. Όταν λοιπόν έχουμε τα δεδομένα του χρέους, όταν έχουμε τα δεδομένα των αγορών, ότι δανειστήκαμε, με ποιο επιτόκιο δανειστήκαμε κλπ. Όταν δούμε αυτό το κλίμα, θα κάτσουμε να πούμε, βγαίνουμε, δηλαδή σε πόσα χρόνια θα μειώσουμε την ανεργία, πούμε, στο 10%. Από το 20%. Άρα το θέμα του χρέους είναι καθοριστικό σε αυτό, σε αυτή την οπτική. Ναι, διότι επηρεάζει και άλλους δείχτες. Βεβαίως έχουμε επιτύχει διμερικά πράγματα. Μα αλλά, να πω γιατί είναι καθοριστικό πάλι. Εγώ, και ίσως λόγω μεγαλύτερος, με ενδιαφέρει το μέλλον περισσότερο. Μπορεί να πετύχουμε τώρα μια ρύθμιση που μας φαίνεται ικανοποιητική. Τώρα ζούμε όμως ιστορικά μια εποχή ως κόσμος, ως καπιταλισμός κλπ. Όπου υπάρχουν τα χαμηλότερα επιτόκια των τελευταίων δεν ξέρω πόσο ετών. Εάν αύριο σε 3, 4, 5 χρόνια τα επιτόκια αυξηθούν, τότε εμείς πρέπει να έχουμε διασφαλίσει ότι το χρέος μας δεν θα επηρεαστεί με τρόπο ώστε να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σημαντικό το όπου έχουμε κειμενόμενο επιτόκιο, αν μπορούμε να το κάνουμε σταθερό επιτόκιο. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Δεύτερο, η Ελλάδα σήμερα έχει μπει σε φάση ανάκαμψης. Φέτος θα έχουμε 1,5-1,6% κάπου εκεί. Τα επόμενα χρόνια προβλέπουμε να είμαστε μεταξύ 2 και 3. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί παλήθεση. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό, δεν θα πρέπει να έχουμε πρόβλημα με το χρέος και ξανά χρεοκοπίες κλπ. Πρέπει να μπει λοιπόν αυτό που λέμε η ρήτρα ανάπτυξης. Έχω, πληρώνω. Δεν έχω, δεν πληρώνω. Και αυτό να είναι συμφωνημένο. Άρα, ο κύριος Τσακαλώτος, υποθέτω, αναφέρθηκε σε αυτό το φάσμα των θεμάτων που θα πρέπει να συζητήσουμε σε εκείνη τη φάση και που θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα μέλλον για τη χώρα και για την κοινωνία που να είναι αντίστοιχο και των θυσιών που έχει κάνει ο λαός. Δηλαδή να επαναδιαπραγματευτούμε και αυτά που έχετε ψηφίσει ως κυβέρνηση για χρονιές οι οποίες δεν είναι εντός της κυβερνητικής θητείας, όπως είναι η περικοπή συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου, κύριε Πρόεδρε. Αυτό, όπως θυμάστε, το επέβαλε το Δέλτα Νιτάφ, λέγοντας ότι τα μέτρα που είχαμε πάρει δεν ήταν αρκετά για να πιάσουμε το στόχο του πλεονάσματος. Και επίσης το επέβαλε αυτό το Δέλτα Νιτάφ στην προοπτική ότι θα επιτύχουμε μια ρύθμιση του χρέους και με την εσείς το προνομοθετήσατε. Όλα, και βέβαια, τα έχουμε λοιπόν εμείς ετοιμάσει. Ό,τι νομοθετήσαμε ισχύει. Αλλά από την άλλη μεριά θα κάνουμε το συνολικό λογαριασμό όταν φτάσουμε προς το τέλος του προγράμματος. Μάλιστα. Για το QE μια κουβέντα για να Το QE το ζητούσαμε τότε με ένταση. Διότι μας λέγανε ότι αν δεν πείτε στο QE δεν μπορείτε να βγείτε στις αγορές. Αποδείχθηκε μετά με την κίνηση που κάναμε τον Ιούλιο, όποτε το κάναμε, ότι οι αγορές αποδέχτηκαν. Δηλαδή το ομόλογο περπάτησε. Δεύτερον, έγινε μετά αυτή η μεγάλη ανταλλαγή ομολόγων που αφορούσε το PSI το παλιότερο, όπου και αυτή πήγε πολύ καλά. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κίνηση των επιτοκίων θετική. Άρα, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και χωρίς το QE, χωρίς να σημαίνει δεν μας ενδιαφέρει και αυτό. Ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν το θεωρείτε το ίδιο σημαντικό όπως τότε? Ναι, δεν είναι όρος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έφτιαξε το πρόγραμμα προσοχικής χαλάρωσης βλέποντας την Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει μπει. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Το σύστημα όπως λειτουργεί τιμωρεί αυτό που έχει ανάγκη. Δηλαδή σου δίνει την ομπρέλα όταν πια έχει περάσει η βροχή. Πριν κλείσουμε τον οικονομικό κύκλο, θα ήθελα να σας κάνω και την εξής ερώτηση, κύριε Δραγασάκη, μιλώντας πάντα με το πνεύμα της δυναμικής, της θετικής δυναμικής που βλέπουμε το πράσινο φως προς την έξοδο. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία αντανάκλαση στο χρηματιστήριο. Βλέπουμε ότι από το Δεκέμβριο είναι κοντά στις 800 μονάδες και ανεβαίνει. Πώς βλέπετε το χρηματιστήριο να διαμορφώνεται ανωδικά? Ποια είναι η δική σας προσέγγιση σε αυτό? Ξέρετε τώρα τι λέει ο λαός μας και τι πρέπει να λέμε. Ότι όταν καεί στο, γιαούρτι πρέπει να φυλάσσει. Λοιπόν, με το χρηματιστήριο έγινε ό,τι έγινε στο παρελθόν. Άρα η στάση μας πρέπει να είναι προσεκτική. Βεβαίως οι αγορές αυτές τύπου χρηματιστήριο αντανακλούν, είναι ένα πεδίο αντανάκλασης γενικά και πρόβλεψης όμως. Ακριβώς. Των οικονομικών εξελίξεων. Οι παγκόσμιες τάσεις λένε ότι η ανάκαμψη καταρχήν αποτυπώνεται στα ομόλογα, κάτι που έγινε σε εμάς, και μετά ακολουθεί στα χρηματιστήρια. Άρα δεν αποκλείω καθόλου το χρηματιστήριο ακριβώς να αντιδράσει θετικά σε αυτές τις εξελίξεις. Θα ήθελα όμως να πω ότι η δική μας έμφαση είναι στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Ας πηγαίνει καλά η πραγματική οικονομία και ας μην αντανακλάται άμεσα στο χρηματιστήριο. Θα έρθει η στιγμή που θα γίνει η αντανάκλαση. Ενώ
εάν προσέχουμε μόνο το χρηματιστήριο και κοιτάμε με διάφορα κόλπα, τεχνάσματα, να δημιουργούμε ας πούμε αφορμές ανώδου του χρηματιστηρίου, τότε μπορεί να συμβούν ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ίσως είμαστε στη διαδικασία ότι αρχίζουν οι ευρύτερες αγορές των ομολόγων, των μετοχών και άλλες να διαπιστώνουν και να επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη την οποία... Άρα να είναι μια αντανάκλαση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αλλά όσοι ασχολούνται με το χρηματιστήριο πρέπει να μετράνε πάντα ρίσκα, κινδύνους. Νομίζω και υπάρχει να και μια εμπειρία από το παρελθόν που αυτό, όπως λέτε, ένα πρόβλημα τώρα που εμείς μπορεί να έχουμε είναι ότι ενώ τα επόμενα χρόνια, αν μιλήσει κανείς ως οικονομολόγος, εγώ μιλάω τώρα λίγο πιο συγκρατημένα, λόγω της πολιτικής ιδιότητας που έχω. Mm-hmm. Αν μιλούσα ως οικονομολόγος, θα ήμουν πιο ίσως τολμηρός στις προβλέψεις μου. Γενικά, κάθε οικονομολόγος θα πει ότι η Ελλάδα, μια χώρα μάλλον που εξέρχεται από μια μακρά ύφεση, έχει μπροστά της μια περίοδο ανάκαμψης κυρίως, η οποία θα αφορά και την οικονομία και το χρηματιστήριο. Το θέμα που θέλει προσοχή σε εμάς είναι ότι ενώ συμβαίνει αυτό και ενώ είναι αλήθεια, οι παγκόσμιες αγορές έχουν τόσο πολύ ανέβει, που ίσως εκεί υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να. Όσοι ασχολούνται να τον παρακολουθούν πιο από κοντά. Πολύ σύντομα, πριν πάμε στο θέμα της ημέρας, επειδή αύριο έχουμε Eurogroup, είμαστε παραμονή. Δεν ανησυχείτε που το Euro Working Group έδωσε μεν το πράσινο φως, αλλά η εκταμείευση της δόσης θα γίνει με δόσεις και όχι ενιαία. Όχι, διότι νομίζω ότι ήταν συμφωνημένο αυτό που έγινε. Δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Επομένως, δεν έχω καμιά ένδειξη ότι έχει το χαρακτήρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Από αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Βεβαίως, και μάλιστα μπαίνει και όρος. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, μας έδωσαν 500, λέει δώστε τα 500 και μόλις τα δώσετε ή μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση θα πάρει τα επόμενα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα γραφειοκρατίας που καμιά φορά καθυστερούν. Ενώ υπάρχουν τα χρήματα, καθυστερεί η εξόφληση και γι' αυτό ας πούμε υπάρχει κάποια πίεση θετική θα έλεγα εγώ στο να τρέξουν γρήγορα τα πράγματα. Άρα δεν υπάρχει εκεί. Αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι πολύ καλό. Εάν μιλάμε έτσι συγκρατημένα όλοι και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Τσακαλώτος και εγώ είναι διότι έχουμε μία ανησυχία να μην δοθεί λάθος μήνυμα. Διότι, όπως σας είπα, στη χρεοκοπία μπαίνεις εύκολα, βγαίνεις δύσκολα. Και αυτό θέλουμε να τονίσουμε, χωρίς να σημαίνει το δύσκολα, δεν είναι κάτι το εφικτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να προλάβουμε και το θέμα που αφορά τα Σκόπια και την ονομασία τους και όχι μόνο, επειδή έχουμε σήμερα και το συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις όπως το Αίγιο που διοργανώνονται συλλαλητήρια, θέλω να σας ρωτήσω το εξής με αφορμή και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα στο Έθνος της Κυριακής, όπου ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι θέλει, εφόσον υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, να το αξιοποιήσει. Εμείς, γιατί σπέβδουμε να καλωσορίσουμε μόνο τις δηλώσεις της άλλης πλευράς των κυβερνητικών στελεχών των Σκοπίων. Πράξεις δεν έχουμε δει. Εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Το 1992, αν θυμάμαι καλά, ένας Ευρωπαίος μεσολαβητής ονόματι Πινέιρο, Πορτογάλος, μας είχε προτείνει μία λύση που τότε στο συνασπισμό που ήμουν εγώ την είχαμε ονομάσει 2,5 όρους. Δηλαδή αλλαγή στο Σύνταγμα, αλλαγή στα σύμβολα, σύνθετη ονομασία. Νομό Μαξεντώνια ήταν η πρώτη. Σύνθετη ονομασία θα γινόταν κάποιο παζάρι. Τι κερδίσαμε αυτά τα 25 χρόνια που μείναμε σε αυτή την κατάσταση. Όπου έχουμε αγωγούς να μεταφέρουν πετρέλαιο που κινδυνεύουν να σαπίσουν, όπου έχουμε δυνατότητες να παίξουμε ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και δεν το παίζουμε, όχι μόνο εξαιτίας αυτού. Άρα το πρώτο με ερώτημα είναι τι κερδίσαμε. Κερδίσαμε κάτι να το συνεχίσουμε. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Και αυτή νομίζω αποτελεί την ουσία της κυβερνητικής μας θέσης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια κινητικότητα. Ορισμένοι λένε ότι η κινητικότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ κλπ. Ωραία. Οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ λοιπόν έχουν σχέδια για την περιοχή μας. Οι Κινέζοι έχουν σχέδια για την περιοχή μας. Οι Κινέζοι θέλουν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους από τον Πειραιά μέχρι το Μόναχο και τη Βουδαπέστη. Οι Ευρωπαίοι έχουν σχέδια για την περιοχή μας. Η Ελλάδα σχέδιο για την περιοχή μας θα έχει. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Είναι δυνατό να μιλάμε δηλαδή σαν να είμαστε μια χώρα παρείας όταν παρά τη χρεοκοπία είμαστε η πιο ισχυρή χώρα και η πιο σταθερή χώρα της περιοχής. Είναι δυνατό εμείς να μην παίζουμε το ρόλο μας και να αφήνουμε όλους τους άλλους να παίζουν ρόλο, ακόμα και η Τουρκία να έχει σχέδια. Άρα εγώ θα έλεγα, θα ήθελα το θέμα ως εξής.
Εάν δοθεί η ευκαιρία, που σημαίνει αυτό που υπονοούμε είναι ότι το κύριο πρόβλημα το έχουν οι γείτονές μας, εκεί έχουν πολλά προβλήματα να λύσουν. Εάν δοθεί λοιπόν ευκαιρία, αν διαμορφωθούν συνθήκες για μια βιώσιμη αμοιβαία αποφελήση, να την πάρουμε τη λύση. Θεωρείτε... Είτε λυθεί όμως το πρόβλημα. Από τη φράση αυτή και. Ναι, παρακαλώ. Είτε λυθεί όμως το πρόβλημα του ονόματος και των άλλων διαστάσεων του, είτε όχι, εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε και να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα βαλκανικής συνανάπτυξης. Τα λιμάνια μας είναι δικά μας. Αλλά αν τα χρησιμοποιούν και οι άλλοι, είναι ακόμα πιο σημαντικά. Η αγωγή μας είναι δική μας. Αλλά αν από τους δικούς μας αγωγούς πάει φυσικό αέριο και στις διπλανές χώρες, αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Τα Βαλκάνια όλα μαζί πρέπει να δουν πώς θα ενταχθούμε στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Τα Βαλκάνια όλα μαζί πρέπει να δούμε στην Ευρώπη μέσα πώς υπάρχουν. Διότι κάποιες άλλες ομάδες χωρών, όπως Βίζεγκράτ, όπως άλλοι, κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς εδώ είμαστε ένα άθροισμα μικρών κρατών με μεγάλα προβλήματα. Άρα, το θέμα το οποίο θέτω με έμφαση, διότι το θέταμε και τότε, αλλά δυστυχώς τότε η φωνή μας δεν ακουγότανε. Αυτό που ακουγόταν τότε είναι διείσδυση στα Βαλκάνια. Ό,τι τάχατε στα Βαλκάνια είναι δική μας ενδοχώρα. Εντάξει, ναι, υπήρχε αυτή. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν και να πούμε ότι κανείς στα Βαλκάνια δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε βάρος του άλλου. Όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε σε κοινά έργα, σε κοινές υποδομές. Και όλοι μαζί να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο ρόλο στην ευρύτερη, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σύμφωνα, αυτό είναι η πρόεδρε, όμως μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να εμφανίζεται με δύο απόψεις. Δηλαδή, η μία να είναι του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και η άλλη να είναι του συγκυβερνήτη των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Πάνου Καμένου. Ο οποίος λέει: δεν παραχωρώ και δεν εκχωρώ το όνομα Μακεδονία. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις σήμερα έχουν στο εσωτερικό τους διαφορετικές απόψεις. Εδώ δεν μιλάμε καν για μια δύναμη πολιτική, μιλάμε για μια κυβέρνηση συμμαχική. Όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε λύση και να πρέπει να ψηφίσουμε, έχουμε βέβαιως όλοι οι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση θα πράξουν το χρέος τους, όπως τα αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Άρα, όπως σωστά είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοντζιάς, όταν φτάσουμε εκεί, η Βουλή κατά το Σύνταγμα αποτελείται από βουλευτές. Βουλευτές ψηφίζουν. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν υπάρξει λύση που η κυβέρνηση θεωρήσει ότι είναι αμοιβαία αποφελής υπηρετεί τα συμφέροντά μας, είμαι βέβαιος από σήμερα ότι θα βρεθεί ο αναγκαίος αριθμός ψήφων να περάσει. Δηλαδή δεν υπάρχει έχουμε... θέμα δεδηλωμένη στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το έχουν απαντήσει συνταγματολόγοι, για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Αλλά να επισημάνω. Ναι. Να λάβουμε υπόψη μας, για να μην τσακωνόμαστε πριν την ώρα, ότι να έρθει η λύση, να διαμορφωθεί πρώτη λύση. Απέχουμε από εκεί, διότι ενώ για μας το θέμα είναι. Σχετικά απλό, για ορισμένους τουλάχιστον. Υπάρχει ένα ισχυρό τμήμα μες στην κοινωνία, το οποίο δεν έχει κανένα δίλημα γύρω από αυτό. Εμείς λέει, παλεύαμε από παλιά για μια σύνθετη ονομασία, θεωρώντας ότι το μείζον είναι να δούμε τι κάνουμε στα Βαλκάνια και δευτερεύον είναι το. Βεβαίως, πάντα τονίζουμε την ανάγκη να φύγει ό,τι αφορά αλλητρωτισμό, ό,τι αφορά αυτά περί μακεδονικού ένθους, τα ανιστόρετα κλπ. Τα θεωρώ αυτονόητα. Υπάρχουν άλλα τμήματα της κοινωνίας που έχουν διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό κάνουμε το διάλογο. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα είναι. Επιδιώκουμε να βρεθεί μια λύση και όταν βρεθεί να την κρίνουμε, να αξιολογήσουμε και να δούμε τι κάνουμε, ή από τώρα υψώνουμε και προς την παγκόσμια κοινή γνώμη τα λάβαρα ότι ξέρετε η Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε απέναντι. Μάλιστα. Αυτό επειδή έχει προκαλέσει αντιδράσεις βέβαια και στη Νέα Δημοκρατία, θεωρείτε ότι η διαφοροποίηση που υπάρχει και με τον κύριο Σαμαρά μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά? Αυτά είναι θέματα δικά σας, πολιτικό σχεδιασμό. Εγώ το υπενήχθηκα πριν λέγοντας ότι. Σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όχι μόνο σε αυτό το θέμα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό υπάρχουν τα όργανα, η Βουλή, το Σύνταγμα. Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, γιατί δημοψήφισμα στα Σκόπια και όχι δημοψήφισμα και στην Ελλάδα? Γιατί πρέπει να λυθεί διαμέσου της, του Κοινοβουλίου? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι θέματα αρχής αυτά. Δεν είναι θέματα αρχής. Αλλά αφορά το πώς ονομάζεται μια άλλη χώρα. Να κάνουμε εμείς δημοψήφισμα. Πώς ονομάζεται η άλλη χώρα, όταν αυτό πρέπει να λυθεί μέσα από μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, μετακινήσεων, αμοιβαίων τοποθετήσεων. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα δημοψήφισμα τώρα, και μπορούμε να το κάνουμε για ένα όνομα ότι υπάρχουν, όταν υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία. Το δημοψήφισμα όμως στα Σκόπια θα βοηθήσει, όταν υπάρχει παράλληλα αυτή η αυτό διαδικασία. Αυτό είναι δικό του θέμα. Εκεί έχουμε μια. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν θα βοηθήσει.
το τι θα κάνουν αυτήν δική τους δουλειά. Διότι είναι κράτος και αυτό, όπως και εμείς λέμε, είμαστε κυριαρχοί, έχουν δυσκολίες εκεί. Διότι δημιουργήσαν και αυτοί ένα μύθο τώρα και πρέπει να δούμε πώς θα ξεμπλέξουν. 27 χρόνια. Διότι και πιο πριν. Και πιο πολύ πιο πριν. Διότι υπάρχουν και τμήματα εκεί του πληθυσμού που είναι αλβανόφωνοι, υπάρχουν τμήματα που είναι διαφόρων εθνικοτήτων. Άρα έχουν μια δυσκολία. Το ερώτημα το δικό μας είναι τι ρόλο θέλουμε να παίζει η δική μας χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Να ακολουθούμε τους αλυτρωτισμούς, τους μικροεθνικισμούς των άλλων. Εντάξει, είναι μια λύση αυτή. Και να μένουμε όλοι παχυδευμένοι εδώ στα Βαλκάνια, σε μια γωνιά περιφερειακή της Ευρώπης. Ή, όπως λέμε εμείς, ότι παρά τη χρεοκοπία μας, ζούμε μια ιστορική συγκυρία. Μπορεί να μην κρατήσει πολύ, αλλά για διάφορους λόγους σήμερα η Ελλάδα παίζουμε ένα ιδιόμορφα σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Τον παίζουμε στη Μέση Ανατολή, μας χρειάζονται. Είμαστε από τις λίγες χώρες που μπορούμε την ίδια στιγμή να μιλάμε και με την Παλαιστίνη και με το Ισραήλ. Παίζουμε και μπορούμε να παίξουμε ρόλο στα Βαλκάνια. Παίζουμε ρόλο στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ας το αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό το ευρύτερα θετικό περιβάλλον για να νοικοκυρέψουμε τα δικά μας και να δημιουργήσουμε και ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να είναι βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο, αντίστοιχο στις δυνατότητες της χώρας. Ευχαριστούμε, για την Πρόεδρε. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μας στέλνουν και τηλεθεατές. Για παράδειγμα, τι γίνεται. Είναι αυτά, αλλά είναι και τα καθημερινά. Όπως για παράδειγμα, μας ρωτάνε φίλοι για το επικουρικό της Εθνικής που έχει κοπεί εδώ και τρεις μήνες και υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που είναι για το. Για να το συζητήσετε καμιά φορά, αξίζει, παρόλο που αφορά μία τράπεζα. 16.000 ανθρώπους. Πώς δεν οργανώναμε τον μέλλον μας. Εκεί είχαν ένα διμερέ, δεν ήταν ταμείο, ένα διμερής λογαριασμός. Όταν πήγαιναν καλά τα πράγματα, αυτό, τώρα που έχουμε κρίση, ας πούμε, έχουμε αυτό το αδιέξοδο, ας πούμε, εκεί και μας απασχολεί και εμάς τους κυβέρνησης, διότι δεν μπορούμε να είναι 16.000 συνταξιούχοι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Και εγώ λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.